βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Ειρηνοδικείο και Πνευματοδικείο Αθηνών προκειμένου να λάβουμε τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος μας, εμένα και του Λεωνίδα Παπαδόπουλου, και αφορά σε μια δράση του κινήματος ενάντια στους πληστηριασμούς, στο Ειρηνοδικείο Ηλίου, όπου προστατεύοντας τη λαϊκή περιουσία, ματαιώσαμε αυτή τη διαδικασία. Και απέναντί μας κινούνται νομικά οι συμβολιογράφοι και συλλογικά μέσω του Συλλόγου του Συμβολιογραφικού Αθηνών και Πειραιώς, αλλά και προσωπικά οι συμβολιογράφοι οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία εκείνη του πληστηριασμού και την οποία τέλεσαν παρανόμως και κατά παράβαση του καθήκοντός τους. Φυσικά δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια. Αυτή η δίωξη που ενδεχομένως θα ασκηθεί είναι μια καθαρά πολιτική δίωξη. Και στο στόχαστρο έχει βάλει το συνολικό κίνημα. Εγώ αυτή θα ήθελα να πω ότι είναι καθαρά μια πολιτική δίωξη. Ουσιαστικά ο Σύλλογος των Συμβολιογράφων παίρνει θέση και παίρνει θέση υπέρ των συμφερόντων των τραπεζιτών, των κορακιών και όλων εκείνων που θέλουν να ξεπουλήσουν την ιδιωτική περιουσία του φτωχού λαού προς όφελος των μεγάλων πολυεθνικών. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας διαπράττεται ένα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα. Εμείς βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή και τραβάμε πρώτη αυτή την διελκυστίνδα, στην οποία από τη μία βρίσκεται ο ελληνικός λαός και από την άλλη βρίσκονται τα μεγάλα συμφέροντα. Φυσικά δεν πρόκειται να μας πτωίσουν τέτοιου είδους διώξεις. Απλά καταδεικνύουν ότι στις περιόδους κρίσης πολλοί παίρνουν το μέρος του λαού και πολλοί προδίδουν και παίρνουν το μέρος εκείνων οι οποίοι επιβουλεύονται τα συμφέροντα του λαού. Εμείς σίγουρα είμαστε ταυτισμένοι, είμαστε σάρκα από τη σάρκα των συμφερόντων του λαού και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι να νικήσουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος.